Καλησπέρα σας από τις Βρυξέλλες. Πράγματι είναι δύσκολο, γι' αυτό και έχουμε την ανατροπή. Το θέμα της Τουρκίας λοιπόν πρόκειται να συζητηθεί απόψε στο δείπνο στις 8.30. Πριν από λίγο όμως, πηγές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μας ενημέρωσαν ότι η συζήτηση για την Τουρκία ξεκινά τώρα, νωρίτερα, για να δοθεί περισσότερος χρόνος για να συζητηθεί το θέμα της Τουρκίας από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία στη διατύπωση της παραγράφου ή των παραγράφων που θα αφορούν την Τουρκία στο κείμενο των συμπερασμάτων. Η Ελλάδα, κυβερνητικές πηγές, παραδέχονται ότι η συζήτηση θα είναι δύσκολη όσο διαρκέσει το βράδυ. Αρκεί να σου πω, Νίκη, ότι στο προσχέδιο των συμπερασμάτων ήταν έτοιμη παράγραφος που αφορούσε τη Λευκορωσία, ήταν έτοιμη παράγραφος που αφορούσε για τον Αγκόνο Καραμπάχ, ήταν έτοιμη παράγραφος που αφορούσε στις έρευνες για τον Ρώσο πολιτικό, τον Αλεξέη Ναβάλνη. Ήταν όμως ακριβώς. Ήταν έτοιμη παράγραφος που αφορούσε τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας, όμως δεν ήταν έτοιμη παράγραφος που αφορούσε τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Η Ελλάδα θέλει να υπάρξει μια διατύπωση τέτοια στην παράγραφο στο κείμενο των συμπερασμάτων που θα της επιτρέψει να ξαναξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές με την Τουρκία. Γι' αυτό και συνεργάτες του Πρωθυπουργού μας έλεγαν ότι δεν έχει τόση σημασία οι κυρώσεις. Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε την Τουρκία. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρξει αποκλιμάκωση. Και άλλωστε, Νίκη, το κλίμα εδώ είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι ήταν τις προηγούμενες εβδομάδες. Αρκεί να σου πω σήμερα ότι όλοι οι ηγέτες που ήρθαν εδώ, οι περισσότεροι τουλάχιστον, ήταν επιηγείς απέναντι στην Τουρκία. Κανείς δεν μίλησε, για παράδειγμα, για τον αυτόματο μηχανισμό επιβολής κυρώσεων, κάτι που ήταν στο τραπέζι τις προηγούμενες ημέρες. Ακούσαμε σήμερα την δήλωση της κυρίας Μέρκελ. Ο Μακρόν μιλάει στο τηλέφωνο με τον Ερντογάν. Φαίνεται λοιπόν ότι το κλίμα είναι να υπάρχει μια επιηγής αντιμετώπιση προς την Τουρκία. Μόνο η Λευκοσία σήμερα επιμένει στο θέμα του βέτο, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση στο δείπνο απόψε.